Τάσο, λίγα λόγια για τη σημερινή ημέρα. Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία για το δικό μας στην πρώτη φάση του πλήρωμα η δεύτερη ημέρα του Rally Greece Offroad. Μέχρι στιγμής, από ό,τι τουλάχιστον την δική μου εκτίμηση, ίσως είναι ο πιο σκληρός αγώνας των τελευταίων ετών. Αυτό αρχίζει σιγά σιγά να μας δίνει περισσότερο ενδιαφέρον προσωπικά εμάς. Μαθαίνουμε, αποκτάμε νέες εμπειρίες και γινόμαστε καλύτεροι. Βέβαια, είχαμε χθες κάποιες μικροεπισκευές και κάποιες ταλαιπωρίες, οι οποίες διορθώθηκαν. Έχουμε πάλι ένα μικρό προβληματάκι στην πορεία, το οποίο προέκυψε καινούργιο, το οποίο το αντιμετωπίζουμε. Οι χρόνοι μας είναι πάρα πολύ καλοί. Είμαστε στην τρίτη θέση της κατηγορίας μας. Στόχος για άλλη μια φορά ο τερματισμός και μόνο. Βέβαια, υπάρχουν δυνατότητες να κάνουμε και υπήρχαν να κάνουμε όλοι καλύτερους χρόνους, όμως υπήρχαν πάρα πολλά πρόβλημα. Ήταν η πρώτη ειδική πολύ σκληρή και καταποτίστηκαν τα περισσότερα αυτοκίνητα από την πρώτη κιόλας ημέρα, στα πρώτα μόλις χιλιόμετρα. Και βέβαια αυτό έχει και τη βοητεία του σκληρού αγώνα, γιατί αυτό χαρακτηρίζει το Rally 4x4. Και αυτό επαναλαμβάνω είναι κάτι που μας σιγά σιγά το μαθαίνουμε καλύτερα. Βέβαια, η οργάνωση έχει κάνει τα μέγιστα, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Πάντα υπάρχει το καλύτερο. Σε αυτό όλοι μας έχουμε συμβάλει και θα δώσουμε περισσότερη έμφαση γενικότερα. Και βέβαια, το μόνο που μας παράπονο, τουλάχιστον όχι αν όχι προσωπικά εμένα, όλο τον συναθλητό μας, είναι ότι η απουσία του κόσμου. Βέβαια, υπάρχει τρίμερο, δεν ξέρω τι άλλο συμβαίνει. Ας ελπίσουμε ότι αύριο τουλάχιστον η δικιά μας ομάδα θα είναι στο τερματισμό ανεξάρτητα του αποτελέσματος. Και ελπίζουμε ότι σιγά σιγά και η περιοχή μας, αυτές οι δραστηριότητες να μπορέσει να δημιουργήσει και παράλληλες. Βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα πλέον φορτωμένα και έχουμε ακούσει ότι ήδη υπάρχουν αρκετές εγκαταλείψεις από τον αγώνα. Δυστυχώς, αυτοκίνητα στις ομάδες της Hyundai, της Mitsubishi, αυτοκίνητα πανάκριβα, αυτοκίνητα πανίσχυρα, αυτοκίνητα συναγώνιστα και όμως δεν αντέξανε. Η ομάδα του αξιότιμου φίλου και πάρα πολύ καλού φίλου και πρωταθλητή, Βαλεντίνο Πομπέλη, βλέπετε τις δυνατότητες τους αλλάζουν διαφορικά μέσα σε 10 λεπτά. Εμείς τις δυνατότητες δεν έχουμε. Παρά τα αυτά, είμαστε κοντά στους χρόνους. Και είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Βέβαια, εμείς θέλουμε αύριο όλοι να τερματίσουμε. Και ας είμαστε εμείς τελευταίοι. Όμως, βλέπετε ότι είναι κυνήγι θησαυρού αγώνας. Καλή αντάμωση αύριο στο νέο πάρκο, στον τελικό. Το καλό, ευχαριστώ πολύ. Άγγελε, λίγα λόγια για τη δεύτερη μέρα που πραγματικά ήταν αρκετά σκληρή και είδαμε ότι η δεύτερη ειδική σημερινή ακυρώθηκε λόγω δυσκολίας. Η αλήθεια είναι ότι μου φάνηκε πολύ μεγαλύτερη ημέρα σήμερα και πιο δυσκολότερη, νομίζω η δυσκολότερη ημέρα του τετραημέρου. Πολλά αυτοκίνητα αντιμετωπίσαν πολλά προβλήματα μέσα στις ειδικές και μετά, ειδικά από τη μεγάλη βροχή τη χθεσινή, ήταν ένας βούρκος. Πολλά κομμάτια που ήταν γρήγορα τεχνικά γίνανε δύσβατα και δυσκολοπερπάτητα. Ήθελε συγκέντρωση αρκετή, να αντέξει το αυτοκίνητο να τερματίσει όπως και καταφέραμε. Με κάποια μικροπροβλήματα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες τα αντιμετωπίσαμε. Βέβαια, το τεχνικό τμήμα παλεύει και σήμερα για ένα μικροπρόβλημα που πάλι βγάλαμε μετά από μια ειδική, όπως πολλά αυτοκίνητα σήμερα. Ο Τάσος είχε ανέβει πάρα πολύ, ειδικά από το δεύτερο τρίτο κύστερα πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα. Ευτυχώς δεν μας έπιασε βροχή, την περιμέναμε με βροχή μέσα στην ειδική. Αποφύγαμε ένα ατύχημα με ένα τουμπαρισμένο αυτοκίνητο μέσα στην ειδική μας, είχε κόψει το δρόμο. Ευτυχώς περάσαμε καλά, σχετικά ασφαλέστερα. Κάποιο χρόνος εκεί πέρα. Αρκετός χρόνος και μάλιστα για ένα μάξι βγήκε εκτός ορίου και παραλίγο να συναντιόμασταν κιόλας. Το σταματήσαν βέβαια οι αρχές, κάνανε πολύ γρήγορη αντίδραση. Ευτυχώς δεν είχαμε ατύχημα με εκείνο το αμάξι που τουμπάρισε, το αντιμετωπίσαμε σχετικά άμεσα και γρήγορα. Ελπίζω η αυριανή ημέρα να μην μας δυσκολεύσει όπως σήμερα, γιατί ήταν κουραστική και όχι μόνο για μας και για το αυτοκίνητο, ταλαιπωρήθηκε. Τερματίζουμε όμως, αυτό είναι το σημαντικό, και ελπίζω να ανταμυφθούμε στο τέλος της αυριανής ημέρας. Ραντεβού αύριο στον τερματισμό με περισσότερο χαμόγελο. Ελπίζω να σας βρούμε όλους εκεί πέρα να μας υποστηρίξετε. Ευχαριστώ πολύ. Okay.